Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο κομματική κούρσα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, με την Άντια Γιαννακοπούλου να ξεκαθαρίζει για ακόμα μια φορά πως θα παραμείνει στη μάχη μέχρι τέλους και να τονίζει την ανάγκη αλλαγών για την άνοδο των ποσοστών του κόμματος. Ποιος μπορεί να καλύψει το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Ένα ΠΑΣΟΚ μέσα από μια επανεκκίνηση που θα μπορέσει να ισχυροποιηθεί. Κάνουμε εκλογές προκειμένου να μπορέσει να γίνει μια αλλαγή. Εγώ αυτό που λέω είναι να μπορέσει να εκλεγεί κάποιος ο οποίος πραγματικά θα μπορέσει να φέρει κάτι νέο στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα πάω μέχρι το τέλος. Από τη Σύρο, ο Μιχάλης Κατρίνης διαμηνύει πως το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές δεν είναι η ικανοποίηση των φιλοδοξιών των υποψηφίων, αλλά η επιστροφή ψηφοφόρων στην παράταξη. Το στοίχημα θα έχει κερδιθεί, θα είναι όντως ελπιδοφόρο και νικηφόρο, μόνο αν ο κόσμος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και σήμερα στρέφει τη ματιά του στο ΠΑΣΟΚ επιστρέψει στην παράταξη και δώσει με τη συμμετοχή του και τη στήριξή του δύναμη και προοπτική. Οι διεκδικητές που διαμορφώνουν τη στρατηγική τους ενισχύοντας τα δυνατά τους σημεία για να αποκτήσουν προβάδισμα έναντι των αντιπάλων τους έχουν μείνει πλέον 7 μετά την αποχώρηση της Μιλένας Αποστολάκη. Η κυρία Αποστολάκη, η οποία είναι μια εξαιρετική βουλευτής, πήρε μία πρωτοβουλία να μπει μέσα σε αυτή τη μάχη, εκτίμησε κάποια πράγματα εκ των υστέρων, ίσως κάτι από αυτά που συμβαίνουν την κυρία Αποστολάκη δεν την εκφράζουν, γι' αυτό το λόγο και είπε εγώ παραμένω στην πρώτη γραμμή, δεν θα είμαι υποψήφια. Κοινός παρανομαστής και των 7 υποψηφίων να ξεπεραστεί ο πήχης των 300.000 ψηφοφόρων που θα προσέλθουν στις κάλπες στις εσωκομματικές εκλογές του Οκτωβρίου.